Γεια σας, γεια και χαρά σας, τι μου κάνετε, πώς είσαστε? Ολοκένουργιο βίντεο, ένα αστέρι μετά από καιρό, πώς νιώθετε? Εγώ νιώθω πάρα πολύ καλά, πάντως παρόλο που το καλοκαίρι και έχω σκάσει, γιατί δεν έχουμε κοντίσιον εδώ πέρα και κανένας ψυχτικός δεν λέει να σηκώσω το τηλέφωνο. Σηκώσω το τηλέφωνο, λεφτά δεν θα σας δώσω. Τέλος πάντων, το ξέφυγα από το θέμα, επειδή αύριο θα πάμε τον Αντρέα. Καταρχάς να σας πω ότι σήμερα πίσω από την κάμερα είναι ο Αντρέας. Πες ένα γεια, δυνατά όμως για να σας πω. Γεια σου κάμερα. Με αφορμή το ότι θα πάμε αύριο να δούμε ξανά στον κινηματογράφο, εγώ πρώτη φορά ο Αντρέας στον κινηματογράφο, την ταινία του Christopher Nolan The Dark Knight, τη δεύτερη δηλαδή ταινία της τριλογίας του Christopher Nolan, της Batman τριλογίας, είπα σήμερα να κάνω επεισόδιο ένα αστέρι και μπορώ να πω ότι μετά από αυτά που είδα, το ψηλό μετάνιωσα. Λοιπόν, ας μην καθυστερούμε άλλο, ρίχνω τίτλους και πάμε να διαβάσουμε. Παιδιά, έχω βρει τρελά διαμαντάκια, μείνετε μέχρι το τέλος, θα πάθετε πλάκα. Φύγαμε! Λοιπόν, πριν ξεκινήσω να υπενθυμίσω σε όσους αρέσει αυτό που βλέπουν εδώ πέρα να γίνεται, πατήστε το κουμπί της εγγραφής για να μην χάσετε τα επόμενα βίντεο και ένα τεράστιο να πω ξεχωριστό ευχαριστώ στα επίσημα μέλη αυτού εδώ του καναλιού που βοηθούν έμπραχτα την προσπάθεια που γίνεται. Πάμε να διαβάσουμε. Γιατί μας κοροϊδεύετε? Λοιπόν, πρώτο comment, το πρώτο rating, το πρώτο review, πώς λέγονται, review, το κάνει η Diane Marie. Oh shit. Τόσα πολλά για το τίποτα, μας λέει η φίλη μας η Marie. Θα έλεγα από τώρα τι λες Marie, αλλά δεν το λέω. Λοιπόν, υπάρχουν τόσες πολλές υποπλοκές, τόση πολλή βία και ήταν τουλάχιστον μισή ώρα μεγαλύτερη από όσο έπρεπε. Εντάξει, μα συγχωρείς, δεν το ξέραμε, παιδί μου. Το ξέρω, Χριστόφορο, την επόμενη φορά σε ρωτήσω, ακόψει λίγο, παιδί μου. Θα έπρεπε να πάρουν λίγο από το χρόνο που σπατάλησαν για τα CGI και να τον χρησιμοποιήσουν για να κλείσουν μερικά plot holes. Ένα! Γιατί τώρα το αναλύει περισσότερο η Μάρη. Ένας μάρτυρας βγάζει όπλο μέσα στο δικαστήριο. Με συγχωρείτε, αυτός είναι ένας φανταστικός κόσμος που τα δικαστήρια δεν έχουν ανιχνευτές μετάλλου. Πρώτον, ναι, είναι φανταστικός κόσμος. Ναι, είναι η Gotham. Είναι. Και δεύτερον, δεν ξέρω αν το έχεις καταλάβει, αλλά το νόημα του Dark Knight και γενικά της τριλογίας του Christopher Nolan είναι ότι υπάρχει τρελή εγκληματικότητα στην Gotham. Ότι είναι full διεφθαρμένη και γι' αυτό στην πρώτη ταινία που μάλλον δεν την έχεις δει, Μαρή μου, ήρθε ο Ra's al Ghul, υπάρχει διαφθορά, οπότε το όπλο το περάσαν στη ζούλα. Τι κάθομαι και σου λέω τώρα, τέλος πάντων. Πάμε παρακάτω. 2. Ένας τρομοκράτης απειλεί ένα νοσοκομείο, άρα το εκενώνουν ολόκληρο εκτός από αυτόν τον ασθενή που υπάρχει σε όλες τις εφημερίδες. Μα έπιασες! Ό,τι είπα και πριν, είναι διεφθαρμένη η Gotham. Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή? Αυτά παθαίνεις όπως τα μάθει, κοιτάς ταινία και κοιτάς το κινητό κάθε 5 λεπτά. Κάθε φορά που πηγαίνω στο σινεμά, αυτό το παράπονο έχω. Κάποια στιγμή θα βρεθεί ή ένας βλάκας ή μια βλαμένη δίπλα μου που θα ανοίγει συνέχεια το κινητό κάθε 5 λεπτά. Τι είσαι, ποιος είσαι ο Elon Musk? Πάμε παρακάτω. 3. Η αστυνομία μεταφέρει έναν κρατούμενο υψηλού προφίλ. Το συνεχίζει η φίλη. Με μια ντουζίνα από οχήματα να το συνοδεύουν με σουατάδες ολόγυρα, αλλά όταν ένα φορτηγό ξεκινά να τους καταδιώκει, ξαφνικά είναι αβοήθητη. 1100 δεν έχει παρακολουθήσει κοπελιά την ταινία. Πρέπει να κοιμότανε. Όντως πρέπει να κοιτάξει το κινητό κάθε 5 λεπτά. Διότι θα καταλάβαινες ότι παρέκλειναν του κανονικού δρόμου, τους έστειλε και τους εγκλώβησε ο Τζόκερ μαζί με τον γκάγκ του εκεί πέρα. Γι' αυτό είναι ακριβώς το λόγο, για να τους κάνει ό,τι θέλει. Αλλά τι κάθομαι και λέω τώρα εγώ τώρα. Τέλος πάντων. 4. Γιατί έχει και 4. Το πιο ηλίθιο από όλα λέει εδώ πέρα, έτσι. Το συνεχές ψιθύρισμα του Batman. Υποτίθεται ότι τον κάνει να ακούγεται απειλητικός. Όχι, αλλά απλώς ακούγεται σαν να έχει λαρικίτιδα. Εντάξει, δεν μπορεί να πω ότι έχει πολύ. Αντρέα, δεν έχει πολύ άδικο αυτό. Ακούγεται λίγο σαν να έχει λαρικίτιδα, αλλά δεν το κάνει η ρεκοπελιά για να φανεί. Μπράβο, όχι για να είναι απειλητικός, το κάνει για να μην τον γνωρίζουν ότι είναι αυτός οι υπόλοιποι. Και λέει, μάλιστα, είναι σαν την παλιά σειρά Σούπερμαν που οι άνθρωποι μαγικά δεν είχαν ιδέα για το ποιος είναι όταν φορούσε τα γυαλιά του. Όχι, είναι ακριβώς το αντίθετο. Αυτός το κάνει τόσο έντονα για να μην καταλαβαίνουν ότι είναι η φωνή αυτού. Το ξέρω πως είμαι η μειοψηφία σε αυτό. Αναγκιά σου, πάλι καλά το ξέρει, έχει το γνώδες αυτόν. Αλλά πρέπει να πω πως αυτό ήταν η πιο άσχημη, ηλίθια ταινία που έχω δει ποτέ. Θα έφευγα από την αίθουσα εάν δεν ήμουν εγκλωβισμένη στο τέλος του διαδρόμου. Δεν μπορείτε να με πληρώσετε αρκετά για να το ξαναπεράσω αυτό. Παιδιά, μπορείτε να πληρώσετε εμένα. Μα θέλετε να το ξαναπεράσω 1 και 2 και 3 και 4 και 15 και 30 φορές. Πληρώστε εμένα. Μην πληρώσετε την Marie. Next. Την βαθμολόγησαν 10χρονη. Μια μαρτυρία για την ηλιθιότητα των καιρών μας. Κάτσε, ποιος το έχει γράψει αυτό? Ο Μπάρι Γκερμόνσκι. Πρόσεχε τι θα πεις, μη σε Μπάρι και σε σηκώσει. Λοιπόν, αν και υποφέρει από μπερδεμένη πλοκή, ακατανόητους χαρακτήρες, μια τυπική μη χαρισματική ερμηνεία του Christian Bale και έλλειψη ενέργειας, ο σκοτεινός υπότης έγινε
μία από τις μεγαλύτερες εμπορικές και κριτικές επιτυχίες του 2008. Μάντεψε γιατί, Μπάρι, αγόρι μου. Λοιπόν, το γεγονός πως βρίσκεται στη λίστα των top 10 καλύτερων ταινιών μου λέει δύο πράγματα. Πάμε να τα ακούσουμε. Ένα. Τα περισσότερα από τα άτομα που το βαθμολόγησαν είναι δεκάχρονα ή είναι ενήλικες με εύρος προσοχής ενός δεκάχρονου. Τέλος! Εάν σου αρέσει το Dark Knight, είσαι είτε 10 χρονών, είτε αν έχεις περάσει τα 10 χρόνια, έχεις μείνει εκεί πέρα. Δεν θέλω να προσβάλλω τα 10 χρόνια, λέει, γιατί υπάρχουν και κάποιες σπάνιες εξαιρέσεις. Αλλά το πιάσατε το νόημα. Το πιάσατε το νόημα, Μπαριδές. Το πήγε απ' έξω, σου λέει, κάτσα να ρίξω την πηχτή μου, αλλά να τους προσβάλλω κιόλας. Βουάλα. 2. Οι άνθρωποι που το βαθμολόγησαν αυτό με υψηλό νούμερο δεν έχουν δει πολλές από τις άλλες καλύτερες ταινίες της λίστας και δεν έχουν με τι να συγκρίνουν τον Dark Knight. Τέλος πάντων, απλά ελπίζω η θέση της ταινίας να πέσει πολύ κάτω από το όριο των 250 καλύτερων ταινιών όλων των εποχών. Μπράβο, ρε Μπάρι! Πολύ καλά πήγε αυτό, ε! Πόσα χρόνια, 15 χρόνια μετά, το 8 βγήκε, τι έχουμε, 23? 15 χρόνια, καλά την πάω. Μετά από 15 χρόνια, λοιπόν, μπράβο σου, διότι αυτή τη στιγμή έπεσε στο νούμερο 3 της κατάταξης. Άρε Μπάρι, άρχοντα, next! Το έκλεισα στα 20 λεπτά. Αυτή η ταινία είναι τόσο βαρετή τίτλο. Δεν έχω ιδέα τι συμβαίνει και μετά από 20 λεπτά μόλις έκλεισα την ταινία. Παιδιά, ο τύπος δεν είδε καν τη σκηνή που μπαίνει ο Τζόκερ και μιλάει με τη μαφία. Αυτή τη σκηνή αυτό δεν έχει δει. Αυτός, μετά τα 20 λεπτά είναι αυτή η σκηνή. Ναι, ξέρω μετά ακριβώς από κάποιο από ποια λεπτά είναι αυτή η σκηνή. Ναι, ευχαριστώ. Το ξέρω το σκέφτηκε. Το ξέρω το σκέφτηκε. Πήγαινε τσεκαρέ το, άδεισα με έχω δίκιο. Συνεχίζει ο φίλος μας ο Multi Strike USA. Να δούμε, θα δικαιολογήσει το όνομά του. Αποκοιμήθηκα. Συχαίνω με τις ταινίες που τους παίρνει αιώνες για να εξηγήσουν το backstory των χαρακτήρων. Με το μεταξύ αυτό είναι 20 λεπτά. Και αυτή ανήκει σε αυτή την περιγραφή. Απλά σου παίρνει τόσο πολύ χρόνο για να καταλάβεις τι συμβαίνει. Βαρετή ταινία. Ρε φίλε, αφού έχεις δει μόνο 20 λεπτά, πώς το διάλογο ξέρεις ότι η ταινία είναι βαρετή και ότι καθυστερεί? Εκτός κι αν πιστεύεις ότι στα πρώτα 20 λεπτά μια ταινία πρέπει να σου εξηγήσει τα πάντα. Ειδικά το Dark Knight δεν μπορεί να το κάνει αυτό, διότι έχει κακούς, υποκακούς, καλούς, καλούς που γίνονται κακοί, κακοί που γίνονται καλοί, κάτι αστυνομικούς, κάτι sidekick αστυνομικό, κάτι εγκληματίες, κάτι τρελούς. Όπως καταλαβαίνεις, δεν γίνεται να τα εξηγήσει όλα με τη μία. Τι κάθομαι και εξηγώ όμως, ναι. Θα τον χτυπούσα που χειροκρότησε. Αυτό δεν το μεταφράζω, γιατί ο τίτλος του review του φίλου μας του Σολαϊμάν 00 είναι The Dark Hypothalamus. The Red Coats are coming! Επειδή το The Red Coats are coming, παιδιά, το έλεγαν οι Αμερικανοί κατά τη διάρκεια της απελευθέρωσης της Αμερικής από τους Άγγλους. Όταν ερχόντουσαν οι Βρετανοί, επειδή φορούσαν κόκκινες στολές, το φωνάζαν αυτό. Άρα καταλαβαίνετε πώς θα πάει το πράγμα, λοιπόν. Για άλλη μια φορά, οι Βρετανοί προσπαθούν να εισβάλλουν στη γη της ελευθερίας. Αντρέα, πολύ σχετικό σχόλιο. Για να μου το πάει ο φίλος. IMDb! Απευθύνεται directly. Σου ζητώ συγγνώμη που δεν πίστεψα αυτούς που προειδοποιούσαν για αυτή την ταινία. Ο Κώστας πραγματικά έφευγε. Σε ποιο σινεμά πήγε αυτός, ρε? Σε ποιο σινεμά? Ήθελα κι εγώ να βγω. Απλά ήμουν με ένα φίλο που προφανώς ήθελε κι αυτός να φύγει, αλλά σεβαστήκαμε ένας τον άλλον και δεν είπαμε τίποτα. Δηλαδή ήθελα και οι δύο να φύγουνε, αλλά νομίζανε ο ένας τον άλλον ότι θα του άρεσε. Και καθίσαμε και δύο μέχρι το τέλος. Καλά να πάθετε, ρε. Σεβαστήκαμε ο ένας τον άλλον και δεν είπαμε τίποτα. Μέχρι που συζητήσαμε μετά την ταινία μια συζήτηση που διήρκησε περίπου 2 δευτερόλεπτα. Δηλαδή η συζήτησή τους. Ξέρετε ποια πήρα τελειώσει η συζήτησή τους. Σου άρεσε ταινία? Όχι. Ούτε με. Η ταινία είναι κούφια. Δεν υπάρχει αρχή. Και το σημαντικότερο, δεν υπάρχει τέλος. Η φωνή του Batman ήταν ενοχλητική. Ο Heath ήταν ok, ειδικά με το κόλπο της εξαφάνισής του. Μήπως είδε το The Prestige? Ω ναι! Και πέταξε το χιτώνα. Πίσω. Ένα άτομο χειροκρότησε στο τέλος. Ήθελα να πηδήξω κάτω και να το χτυπήσω με ένα σκάσο. Μετά όμως συνειδητοποίησα πως απλά χτυπούσε το κεφάλι του γιατί είχε μουδιάσει. Γιατί είχε μουδιάσει. Ρίστε πλαμπέρι και στην Αγγλία, τι λέτε? Πραγματικά, εύχομαι να μην είναι αλήθεια. Για όσους δεν πιστεύουν τις αρνητικές κριτικές, θέλω να πάτε να την παρακολουθήσετε. Μιλάμε, αυτή θα είναι η μεγαλύτερη τιμωρία σας, ρε. Ο φίλος μας, ο Σολεϊμάνο Μεγαλοπρεπής, σας λέει ότι εάν δεν πιστεύετε τις αρνητικές κριτικές, πάτε δείτε τη, ρε, και θα καταλάβετε. Και πήγανε, την είδανε και μετά πήγανε και παράγανε αυτόν. Next. Γιατί είμαι εδώ? Δύο προβολές. Αντίδραση πρώτης προβολής. Πιθανόν η χειρότερη ταινία που φτιάχτηκε ποτέ. Φοβερή, παύλα ευφυής ερμηνεία του Τζόκερ που έδινε βάρος σε μια κατά τα άλλα υπερβολικά επιτιδευμένη ταινία. Γιατί είναι ο Batman στην ταινία?
Μήπως επιδείρεις το εξώφυλλο, ξέρω εγώ. Σκηνές δράσης, μπερδεμένες. Μπέρδεμα στο σημείο της βαρεμάρας. Γελίο James Bond επεισόδιο στο Hong Kong. Σε ποιο σημείο μεταξύ της προηγούμενης ταινίας και αυτής, το Gotham City, μετατράπηκε σε Σικάγο? Στο σημείο, φίλε μου, που δεν παρακολούθησε μάλλον εκείνη τη σκηνή που ο Bruce Wayne στο Batman Begins πήγε να δει το Falcon και ήταν η Rachel και του έδειχνε ότι παντού υπάρχει διαφθορά και φτωχή και πεθαίνει Gotham, σιγά σιγά σαπίζει και υπάρχει φουλ εγκληματικότητα. Και μετά ο Ra's al Ghul του είπε 200.000 φορές αυτό. Και μετά ο Bruce Wayne, επειδή έμαθε αυτό, έκαψε όλο το League of Shadows. Και μετά αυτό αναστήθηκε και πήγε εκεί και του κάψε το σπίτι. Σαν τις πρώτες ταινίες με κοιμήθηκε αυτός. Και όσο δεν κοιμόταν, πρέπει να μείνει, ήταν έτσι. Ηλίθια τροπή με τα τηλέφωνα, με τα κινητά τηλέφωνα. Με πήρε ο ύπνος στα μισά της. Ξύπνησα κάπου στα μισά με τον Morgan Freeman να μιλά για ατομική ελευθερία ή κάτι τέτοιο. Βαρέθηκα. Μπορεί να έχασα κάτι. Μην αγχώνεις, αδερφέ. Δεν έχει χάσει τίποτα, μια χαρά είσαι. Αντίδραση δεύτερης προβολής. Η ταινία είναι χειρότερη που φτιάχτηκε ποτέ. Το επιβεβαίωσα. Ξύπνησα κάπου στα μισά με τον Morgan Freeman να μιλά για ατομική ελευθερία ή κάτι τέτοιο. Γιατί είμαι εδώ? Έλαντε. Άρα περιμένετε λίγο. Για να λέει γιατί είμαι εδώ, σημαίνει ότι πήγε δύο φορές. Αντρέα, πήγε δύο φορές να τη δει στο σινεμά. Ο τύπος δεν του άρεσε την πρώτη φορά που πήγε την είδε και δεύτερη φορά. Και αναρωτήθηκε. Ναι, για να είναι σίγουρος. Και αναρωτήθηκε γιατί είναι εδώ. Έλα, Χριστέ και Παναγία. Λοιπόν, συμβουλή, παιδιά. Βλέπουμε προσεκτικά τις ταινίες πριν γράψουμε review στο IMDb και πριν βάλουμε ένα αστέρι βαθμολογία. Πάντως, να πω εδώ, να ξέρετε ότι στα περισσότερα σχόλια που είδα και το The Dark Knight, αυτό που λέγανε οι περισσότεροι είναι πως βάλανε ένα αστέρι, ενώ δεν αξίζει ένα αστέρι η ταινία, για να πέσει από το top 10 των καλύτερων ταινιών που έχουν κυκλοφορήσει ever. Γιατί απλά, μάλλον είναι κομπλεξική. Δεν καταλαβαίνω γιατί απαγορεύεται μια ταινία δράσης να είναι στις καλύτερες ταινίες όλων των εποχών. Προφανώς, εντάξει, υπάρχουν και άλλες καλές ταινίες. Αλλά εντάξει, δεν καταλαβαίνω τι κόμπλεξ είναι αυτό. Next! IMDb, κλέβεις. Θεέ μου, αυτή η ταινία είναι βαρετή. Και συνεχίζει ο φίλος μας ο Αβρούκ. Μετά από τα πρώτα 30 λεπτά ήθελα να βγω εγώ από την αίθουσα, αλλά της έδωσα μια ευκαιρία. Έφυγα μετά από 60 λεπτά. Φοβερό cast, γενικά βαρετή πλοκή. Ξέρω πως πιθανόν έχει φοβερά υπερβολικά CG effects και στο τέλος όλοι οι καλοί κερδίζουν. Όχι, βλαμμένε! Εάν είχες κάτσει μέχρι το τέλος, θα βλέπεις πως δεν κερδίζουν οι καλοί. Δεν καταλαβαίνω αυτή τη βαθμολογία της ταινίας. Εάν καθόσουν μέχρι το τέλος, ίσως να την καταλάβαινες. Περιμένω να πέσει δραματικά τις επόμενες ημέρες. Και είναι ακόμα ο Αβρούκ και κοιτάει μια οθόνη και περιμένει να πέσει η βαθμολογία του Dark Knight. Και κάνει refresh. Τώρα ήταν στο 8,9 και το πατάει, δεν πάει 8,9. Ναι! Πάμε μορτρέλα, πάμε! Και ξαναπατάει refresh μετά από ένα λεπτό και έχει πάει 9 πάλι. Τε! Και μετά ξαναπήγε ξανά για refresh. Πού είχα μείνει? Υποψιάζομαι πως πέφτει χειραγώγηση εδώ μέσα. Και είναι λυπηρό να βλέπεις να αναλαμβάνει η επιχείρηση και να μην έχει σημασία πλέον η ειλικρινής βαθμολογία για την ταινία. Βρέντε Detective Αβρούκ, πού να καταλάβαινες, πού να ζούσες το σήμερα και να πήγαινες να δεις τη βαθμολογία στο The Flash. Εκεί να δεις χειραγώγηση που έχει πέσει από το IMDb. Φαντάζομαι, Αβρούκ, τώρα μετά από 2,5 εκατομμύρια κριτικές που έχει το Dark Knight και έχει ακόμα 9, ούτε έχει πιστεί πως δεν υπάρχει χειραγώγηση στη συγκεκριμένη περίπτωση. Δεν ξέρω τώρα, λέω εγώ. Μπορεί και να υπάρχει. Τέλεια! Λέει. Θέλω τα 60 λεπτά της ζωής μου πίσω και τα χρήματα από το εισιτήριο. Μην ξοδέψετε χρήματα σε αυτή τη βρωμιά. Και υπογράφει και κύριος και δεν έχεις δει από πάνω. Αβρούκ. Άξιος, άξιος. Μπράβο, Αβρούκ. Να κάνουμε έναν έρανο, παιδιά, και να μαζέψουμε όλοι και τα 8, 10, 15 ευρώ ανάλογα σε ποια χώρα μένει. Δεν ξέρω, θα τα στείλουμε πίσω στον Αβρούκ. Next. Αν πάρει Όσκαρ, δεν θα δω ξανά ταινία του Hollywood. Παιδιά, πλάκα μου κάνετε. Ο τίτλος. Η μόνη λίστα στην οποία θα έπρεπε να βρίσκεται αυτή η ταινία είναι η λίστα με τις πιο υπερεκτιμημένες ταινίες. Όταν δεν κοιμόμουν, ήλπιζα ότι ένας συναγερμός πυρκαγιάς θα αναγκάσει την αίθουσα να εκενωθεί. Δεν θα πηδήξω και εγώ μέσα στο βαγόνι των φαν του Heath Ledger επειδή θάφτηκε. Όπα, όπα, το χοντρένεις, φιλέ. Grand Rush 2, το χοντρένεις, αδερφέ. Ήταν απλά μέτριος για το Heath Ledger, το λέω αυτό. Για να παραθέσω άλλη μια κριτική, εάν ο Heath προταθεί για Όσκαρ, εγώ δεν θα δω ξανά άλλη Hollywood ταινία. Πήγε πολύ καλά αυτό. Για όσους δεν γνωρίζουν, που δεν παίζει να μην γνωρίζουν, ο Heath Ledger όχι απλά προτάθηκε για το Oscar, το πήρε κιόλας. Δεν σε γάλασε, Gun Rush 2. Αλλά για να δω, για κάτσε λίγο να δούμε. Ισχύει το ότι δεν έχεις δει καμία άλλη ταινία? Γιατί εγώ αυτό δεν τα αφήνω έτσι. Λοιπόν, Gun Rush, παιδιά, φαίνεται στην κάμερα, δεν ξέρω τώρα άμα φαίνεται. Λοιπόν, πατάμε. Είσαι ψεύτης! Είσαι ψεύτης, έχει ξαναδεί, παιδιά, δεν έχει δει και τον Deadpool.
Έχει δει και τον Batman vs Superman, έχει δει και τον Ad Astra. Λοιπόν, αυτά επιστρέφουν. Exposed! Πάμε παρακάτω γιατί έχει κι άλλα, μας λέει κι άλλο ο φίλος. Τρύπες στο σενάριο στο μέγεθος του Grand Canyon. Γενικά, τραγικές ερμηνείες και περίπου 45 λεπτά αχρίαστο προβλέψιμο τέλος. Αν γινόταν στον πραγματικό κόσμο, ο Τζόκερ θα έπρεπε να έχει συλληφθεί περίπου 15 λεπτά στην ταινία και να πέσουν οι τίτλοι τέλους. Κρίμα που δεν έγινε αυτό. Έχει ελπίδες. Ότι μετά τα 15 λεπτά θα τελειώσει, ρε παιδί μου, και θα φύγουν. Δεν θα πάω να δω στο σινεμά το επόμενο Batman. Αυτό μπορώ να σας το εγγυηθώ. Παιδιά, συγγνώμη που θα σας το πω, αλλά ο Gun Rush 2 δεν πήγε να δει τελικά το τρίτο Batman. Συγγνώμη, Christopher, αν βλέπεις αυτό το βίντεο, να ξέρεις ότι ο Gun Rush 2 δεν πήγε να δει την ταινία σου. Το ξέρω, το ξέρω. Μην κλαις, ναι, άστο, να δει το Oppenheimer. Αν και είπε ότι θα ξαναδεί άλλη ταινία άμα πάρει Oscar ο Heath Ledger. Αλλά θα πάει γιατί λέει ψέματα. Next! Τώρα δεν νιώθω πια μόνος. Τίτλος. Μπερδεμένο, εξαιρετικά μη ρεαλιστικό, ασυνεπές. Κανένας άλλος από όσους έχω μιλήσει για αυτή την ταινία δεν μου είπε ότι δεν του άρεσε. Μάντεψα γιατί. Όλοι οι φίλοι μου, η οικογένεια, οι συνάδελφοι, οι γνωστοί, οι τυχαίοι, οι άγνωστοι στον δρόμο που περνάω, το λάτρεψαν όλοι. Δηλαδή, πηγαίνει στον δρόμο. Πιάνει άκρη στον δρόμο και του ρεπάει. Αδερφέ, κατέβασε λίγο τα ακουστικά, ναι. Το Dark Knight, σ' άρεσε, ναι. Αδερφούλη, τι κάνεις, τι έχει. Δεν με ξέρεις, δεν σε ξέρω, το ξέρω ότι δεν με ξέρεις, αλλά θέλω να σου κάνω μια ερώτηση, μπορώ. Για πες. Ναι, ναι, έτσι λίγο απλή. Το Dark Knight, σου άρεσε. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Είσαι μπρος, ε. Λίγο, δεν το ψυχάθηκες, λιγουράκι. Όχι, πολύ ωραία. Λίγο. Κάτι, η μουσικούλα. Λίγο. Βαρέθηκες λίγο. Λίγο. Αχ, και ηρέμησε, παιδιά, φίλος εδώ τώρα. Το λάτρεψαν όλοι, μας λέει. Όχι απλά τους άρεσε, όχι απλά το απόλαυσαν, το λάτρεψαν και δεν μπορούσα να το αντέξω. Ειλικρινά, αυτό με έκανε να νιώθω σαν απόκληρος. Όπα. Λοιπόν, παιδιά, πάμε ξανά γιατί έτσι όπως το βλέπω είναι σαν τηλεμάρκετινγκ. Από όσους έχω ποτέ μιλήσει για αυτή την ταινία, δεν μου είπε κανένας ότι δεν του άρεσε. Όλοι οι φίλοι μου, η οικογένειά μου, οι συνάδελφοι, οι γνωστοί, οι τυχαίοι άγνωστοι στον δρόμο που περνάω, το λάτρεψαν όλοι και δεν μπορούσα να το αντέξω. Ειλικρινά, αυτό με έκανε να νιώθω σαν απόκληρος. Με μεγάλη μου χαρά, λοιπόν. Διαπίστωσα ότι παρόλο που αυτή η ταινία βρίσκεται στις 10 καλύτερες ταινίες του IMDb, υπάρχει μια πληθώρα κριτικών που έχουν ακριβώς τους ίδιους συνδυασμούς που έχω και εγώ για την ταινία. Έκανα εγγραφή λοιπόν στο IMDb για να μπορέσω να δημοσιεύσω αυτή την κριτική και να χαμηλώσω λίγο τη βαθμολογία αυτής ταινίας. Κάνε και εσύ εγγραφή στο IMDb άμα θες να βγάλεις το κόμπλεξ στις καλές ταινίες. Παρένθεση, συνέλα σε όλα τα αρνητικά αισθήματα και σε όλες τις αρνητικές κριτικές αυτής της ταινίας. Next. Είστε όλοι τρελοί. Δεν θα έπρεπε να χαίρει εκτίμηση και αναγνώριση. Αναρωτιέμαι γιατί. Γιατί σε όλους τους ανθρώπους του κόσμου τους αρέσει αυτό. Εκτιμούν όλα τα ψυχοπαθή πράγματα. Αυτή η ταινία δεν έχει κανένα χρήσιμο μήνυμα για την ανθρωπότητα. Αυτό το έχει γράψει κεφαλαία, γι' αυτό το φράξα. Περιέχει μόνο σκηνές εγκλήματος, διαλόγους μανιακών, δράσεις που δεν έχουν κανένα απολύτως νόημα, κάνει τους ανθρώπους ακόμη πιο ψυχοτικούς. Τους βοηθάει να βγάζουν έξω τη μανιακή τους ψυχή. Ταΐζει το σαδισμό των ανθρώπων. Πώς μπορεί κάποιος να αντλεί ικανοποίηση βλέποντας ένα καμένο πρόσωπο, ανθρώπους να πεθαίνουν με τραγικό τρόπο? Πώς μπορείς να απολαύσεις μια ταινία που αποτελείται από βρώμικες, αδιάφορες, μη ανθρώπινες, εντελώς κλεισές σκηνές θανάτου, φρικτά πρόσωπα, ψυχοτικούς, μονολόγους και ανοησίες? Νιώσα άσχημα τώρα, έτσι όπως τα λέει εδώ ο φίλος ο Ίντσι Παύλα 753. Πραγματικά, δεν θα ήθελα ποτέ να βρεθεί σε μια συζήτηση με τον Κουέντιν Ταραντίνο. Το είδατε! Και τι καταλάβατε? Τι σας έδωσε αυτή η ταινία? Τι πήρατε? Η ψυχολογία των ανθρώπων είναι αδύναμη. Γιατί πρέπει να την τραυματίσουμε περισσότερο? Ο κόσμος μας είναι ήδη γεμάτος με μανιακούς ανθρώπους και αυτός είναι ο λόγος που αυτή η ταινία έχει 9 στα 10. Ντροπή σας! Ντροπή στην ανθρωπότητα! Όλο σκοτωμούς και τρέλες και τέτοια, δεν κατάλαβα. Ντροπή σας, ρε, ντροπή. Και να ξέρετε ότι όσοι έχετε βάλει καλή βαθμολογία στο Dark Knight, είστε μανιακοί άνθρωποι που γουστάρετε τέτοιες ταινίες. Ντροπή σας, next. Η ταινία ήταν χάλια, αλλά τουλάχιστον τον έβρεξα. Το καλύτερο να ξέρετε, το άφησα για το τέλος. Άσχημη ταινία. Καταρχάς δεν θέλω να σας τρομάξω το ότι είναι πολύ μεγάλο, δεν θα το διαβάσουμε όλο. Λοιπόν, μια ταινία κάτω του μέσου όρου που κράτησε πάρα πολύ. Ο Heath Ledger δεν απέτυχε εντελώς το ρόλο του Τζόκερ, πάλι καλά. Αλλά το να τον συγκρίνουμε με τον Νίκολσον και να τον ευνοούμε κιόλας είναι προσβλητικό για την καριέρα και των δύο. Ουσιαστικά παίζει έναν μάλλον γενικά ψυχοτικό ρόλο με το μανδύα του Τζόκερ και δεν μπορεί να εντυπωσιάσει πραγματικά μετά από μία ή τέσσερις σκηνές.
Ναι, αλήθεια είναι ότι 15 χρόνια μετά δεν τον θυμάται κανένας, έχεις δίκιο. Ο Christian Bale είναι σαν ένα απολυθωμένο κομμάτι ξύλου στο ρόλο του Bruce Wayne και ως Batman απλώς φαινόταν να βρίσκεται σε λάθος ταινία και να χρειάζεται απεγνωσμένα κάποια αντιβιωτικά. Εντάξει, αλήθεια είναι ότι τον Batman του Christian Bale παρέα δεν τον κάνεις. Αλλά εντάξει, έτσι είναι η ταινία. Τι να κάνουμε τώρα. Όταν έχεις και για αντίπαλο τον Joker, πρέπει να είσαι και εσύ λίγο σάικο. Μετά λέει για τον Morgan Freeman και για τον Michael Caine ότι έδωσαν ποιότητα όπως και ο Aaron Eckhart. Αλλά πήγαν χαμένες οι ερμηνείες τους. Για να καταλήξει, παιδιά. Και σας στέλνω μαζί μου τώρα. Είσαστε μαζί μου, είστε συγκεντρωμένοι. Πάμε. Λοιπόν, θα βάλω ερωτική μουσική. Βγήκα από την αίθουσα μετά τα 100 λεπτά για να καπνίσω και δεν μπόρεσα να μπω στον κόπο να επιστρέψω. Καταλαβαίνετε γιατί άνθρωπο μιλάμε έτσι. Το βράδυ σώθηκε πλησιάζοντας ένα γοητευτικό κορίτσι στο μπαρ του σινεμά που σερβίρει υπερτιμημένα κοκτέιλ. Με αποκρουστική χέρια. Πρεγύφτο! Γιατί γνώρισε την ωραία κοπέλα, αλλά ήθελα να την βγάλει και τσάμπα. Πολύ καλά κέρασε αυτή να πούμε, γιατί ήταν ακριβά τα κοκτέιλ. Καταλήξαμε στο σπίτι της και χορέψαμε μέχρι που οι πρώτες ακτίνες του πρωινού ήλιου βρήκαν το δρόμο τους μέσα από τις κουρελιασμένες κουρτίνες που κάλυπταν ένα ραγισμένο τζάμπι. Καθώς ξεφλούδιζε τα ρούχα μου σαν να ήμουν όριμο μανταρίνι, μου ψιθύρισε απαλά στο αυτί ένα μάντρα του πάθους. Παιδιά, εγώ θα ήθελα πολύ αυτή η ιστορία να έχει ένα τρελό plot twist και να έλεγε ότι έχουν ξαπλώσει, ότι αρχίζουν να κάνουν τα δικά τους, αρχίζουν να γδύνονται και να έλεγε καθώς ξεφλούδιζε τα ρούχα μου σαν να ήμουν όριμο μανταρίνι και μου ψιθύρισε απαλά στο αυτί. Εμένα μου άρεσε το Dark Knight. Σας το είπα ότι το καλύτερο σας το κρατούσε για το τέλος. Τι ποιητή ήταν αυτός ο τελευταίος. Πάλι καλά τελειώσαμε. Λοιπόν, αυτές ήταν οι καλύτερες και πιο περίεργες κριτικές του ενός αστεριού που βρήκα για την ταινία The Dark Knight. Θα ήθελα πάρα πολύ να μου γράψετε με ποια γελάσατε περισσότερο από αυτές. Αυτά, να περνάτε όμορφο καλοκαίρι. Αν θέλετε να με βρείτε και στα υπόλοιπα μέσα social, πώς λέγονται τέλος πάντων, Instagram και TikTok θα εμφανιστούν εδώ πέρα. Εάν είσαι καινούριος ή καινούρια και σου άρεσε αυτό που είδες, πάτησε το κουμπί της εγγραφής και το καμπανάκι, μην το ξεχνάς για να μην κάνεις καμία ειδοποίηση για τα επόμενα βίντεο που θα έρθουν. Και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Φιλούμπες!